Από εδώ, από το κέντρο της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του γέρου του Μοριά, από την ηρωική Τριπολιτσά, δίνουμε ένα μήνυμα αγώνα. Και ξέρετε πόσο μεγάλη είναι η χαρά μου που είμαι μαζί σας, αλλά πάνω απ' όλα η χαρά μου να βλέπω αυτή την καταπληκτική νεολαία πάντοτε πρωτοπόρα στον αγώνα της νέας δημοκρατίας. Το μέλλον και η ελπίδα της Ελλάδας που μόλις προχθές μας χάρισε μια λαμπρή νίκη, μια τεράστια νίκη στις φοιτητικές εκλογές. Η πρωτοπόρα ΔΑΠ ήταν και πάλι πρώτη στα πανεπιστήμια μας, πάνω από 43% στα ΕΗ, πάνω από 54% στα ΤΕΗ. Και όπως είδατε, μέσα σε αυτές τις συνταγματικές αλλαγές που κάνουμε, θα επιτρέψουμε αυτό που ζήτησαν η νεολαία μας και τα παιδιά μας, να υπάρχουν και μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, να μην έχει το μονοπόλιο της γνώσης η συντεχνία και τα κυκλώματα. Να υπάρχει ανώτατη εκπαίδευση με ανταγωνισμό για να γίνουν καλύτερα τα δημόσια πανεπιστήμια. Τι κάνουμε λοιπόν? Ξεριζώνουμε τις αγκυλώσεις που κρατούσαν την Ελλάδα μας στο χθες. Ήμασταν η μόνη χώρα στην Ευρώπη που το Σύνταγμα απαγόρευε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τώρα αυτό το τελειώσαμε οριστικά και προσέξτε, δεν είναι το μόνο. Με τις συνταγματικές αλλαγές, τις ριζοσπαστικές, τις επαναστατικές, και το λέω εδώ από την καρδιά της Επανάστασης, κερδίσαμε το στοίχημα για το αύριο, προτείνοντας το καινούριο. Με τις συνταγματικές αλλαγές που προτείνουμε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εκλέγεται απευθείας από τον ελληνικό λαό. Θα σταθεροποιηθεί έτσι το πολιτικό μας σύστημα. Δεν θα γίνεται κάθε φορά η εκλογή του Πρόεδρου μέσων για να εκβιάζονται οι πρόωρες εκλογές. Και ακόμα δεν θα μπορεί με τις προτάσεις μας κανένας να είναι βουλευτής και ταυτόχρονα υπουργός. Για να γίνει Βουλή, αληθινή συνέλευση εκπροσώπων του λαού και όχι προθάλαμος επίδοξων υπουργών. Θα μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών και θα ενισχυθεί ο ρόλος τους να νομοθετούν καλύτερα, να σας εκπροσωπούν, να μας εκπροσωπούν καλύτερα, να ελέγχουν αποτελεσματικότερα την κυβέρνηση. Και η ασυλία η βουλευτική θα αφορά αποκλειστικά στην άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή και μόνον, ενώ θα αλλάξει και το καθεστώς για την ευθύνη των υπουργών. Θα προστατεύεται το έργο τους, αλλά δεν θα ισχύουν άλλα για τους υπουργούς και άλλα για τον απλό πολίτη. Το εκλογικό σύστημα το θέλουμε να είναι σταθερό και θα αλλάζει μόνο με μεγάλες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες για να υπάρχει πρόσθετη σταθερότητα στους δημοκρατικούς μας κανόνες. Και ακόμα θα ενισχύσουμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την ταχύτητα απονομής της. Δεν θα διώχνουμε πια επενδυτές στέλνοντάς τους για πολλά χρόνια σε δικαστικές περιπέτειες που δεν τελειώνουν ποτέ. Και θα προστατεύσουμε συνταγματικά τη δημόσια περιουσία προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και όχι προς όφελος των καταπατητών. Και όλα αυτά θα φέρουν ανάπτυξη, καινούργιες θέσεις εργασίας. Ακόμα, και το λέω εδώ στην Πελοπόννησο, που έχουμε χιλιάδες αγρότες που αγωνιούν καθημερινά για το μέλλον των παιδιών τους,
θα οριοθετήσουμε τους βοσκότοπους που είναι αίτημα των κτηνοτρόφων εδώ και δεκαετίες. Αλλά θα βάλουμε και μπροστά τη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων, το νερό της χώρας μας, που και αυτό είναι αίτημα για δεκαετίες της αγροτικής Ελλάδας. Δεν μπορεί να μιλάμε συνέχεια για προστασία του περιβάλλοντας και να ξεχνάμε το νερό ή να απαγορεύουμε τα βοσκοτόπια. Δεν μπορεί στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος να ματαιώνονται μεγάλα αναπτυξιακά έργα που θα δώσουν όθηση στις τοπικές κοινωνίες και θα βελτιώσουν το φυσικό μας περιβάλλον. Αυτήν την καινούργια Ελλάδα θεμελιώνουμε. Αυτήν την εντολή μου δώσατε. Κάθε στιγμή αυτό κάνω. Σταθερά βήματα μπροστά. Και το κάνουμε με εξυγίανση, με μεταρρυθμίσεις, με επενδύσεις, με ανάπτυξη, με ανταγωνιστικότητα, με εξωστρέφεια, με καινούργια έργα, με νέες υποδομές. Αποδείξαμε ότι υπάρχει σχέδιο για όλα αυτά, ότι δεν είναι στα χαρτιά, ότι με τη δουλειά πιάνεις τους στόχους σου. Σχέδιο για να αποφύγουμε την καταστροφή που ήταν τόσο κοντά μας τα τελευταία 2 χρόνια. Σχέδιο για να βγάλουμε πλεονάσματα από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού και μάλιστα περισσότερο από όσο περίμεναν οι ξένοι. Σχέδιο για να επιτρέψουμε επιτέλους να επιστραφεί με το κοινωνικό μέρισμα ένα κομμάτι του ιδρώτα του λαού πίσω στο λαό, στους πιο αδύναμους, στους πιο αδικημένους από το πρωτογενές μας πλεόνασμα. Σχέδιο για να νικήσουμε οριστικά το χρέος. Σχέδιο για να βγούμε στις αγορές που κανείς δεν το περίμενε και όμως βγήκαμε. Σχέδιο για να βγούμε οριστικά από την εποχή των μνημονίων. Και σε όλα αυτά πιάσαμε τους στόχους μας και με το παραπάνω. Είναι η πρώτη φορά που μια κυβέρνηση βάζει στόχους. Τους λέει παντού και τους πιάνει, τους πετυχαίνει. Έναν-έναν, βήμα-βήμα. Και κάθε φορά, σχεδόν κάθε φορά τους ξεπερνάμε κιόλας. Και τώρα προχωράμε στο επόμενο μεγάλο βήμα. Με σχέδιο όχι μόνο για το Σύνταγμα, αλλά και για την ανάπτυξη. Με ένα καινούριο Σύνταγμα και με την ανάπτυξη όπως την έχουμε σχεδιάσει, θα οδηγήσουμε αυτόν τον τόπο στην πραγματική του αναγέννηση. Και αυτά τα δύο δεν θα επιτρέψουν ποτέ ξανά να βρεθεί η Ελλάδα μας σε κρίση όπως βρέθηκε τόσα χρόνια. Πιο ψηλά μας πάει όλους αυτή η νεολαία. Αυτή η νεολαία μας εκτινάσει, μας απογειώνει και είναι η δύναμή μας. Και να το θυμάστε, αν δεν προχωρήσουμε σταθερά, δεν θα πάμε πουθενά. Σταθερά και με σχέδιο. Δεν πρέπει να μείνουμε πίσω στην κρίση που μόλις ξεπερνάμε. Μην κάνετε λάθος. Αυτή η σταθερότητα, αυτά τα σταθερά βήματα μπροστά είναι το μυστικό της επιτυχίας. Λίγο να εφησυχάσεις, λίγο να βρεθείς πίσω ξανά, μπορεί να ξαναπέσεις στα χειρότερα. Και αυτό το λάθος δεν πρέπει να γίνει. Δεν επιτρέπεται, δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να γίνει. Αυτή είναι λοιπόν η νέα Ελλάδα, η αναπτυξιακή και ανταγωνιστική, που δημιουργεί ευκαιρίες για όλο τον κόσμο παντού. Και προσέξτε, είχε τέτοια απήχηση αυτό το όραμά μας για τη νέα Ελλάδα σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό, που το υιοθέτησαν ακόμα και εκείνοι που πολεμάνε τη νέα Ελλάδα με κάθε τρόπο, ακόμα και εκείνοι που εκφράζουν το χθες, ακόμα και εκείνοι που θέλουν να παραμείνουμε στο τέλμα το οποίο εμείς ξεπερνάμε. Γιατί μέχρι τώρα μας μίλαγαν μόνο για τα μνημόνια που εμείς αφήνουμε πίσω, ανακύκλωναν συνεχώς τη μιζέρια που τώρα την αφήνουμε πίσω. Και όταν σταθεροποιήσαμε τη χώρα και αποφύγαμε τα χειρότερα και βάλαμε στη συζήτηση ολόκληρο το σχέδιό μας για τη νέα Ελλάδα, είδαν και απόειδαν και άρχισαν και εκείνοι να μιλάνε για τη νέα Ελλάδα. Το υιοθέτησαν μάλιστα και σαν σύνθημα. Τόσος ήτανε ο πανικός τους να μην μείνουν πίσω. Αλλά ενώ το υιοθέτησαν,
δεν μπορούν να υιοθετήσουν το όραμα και την τακτική και τη στρατηγική και το σχέδιο και τις συγκεκριμένες ιδέες που έχουμε εμείς για να βγάλουμε την Ελλάδα από την κρίση για πάντα. Για να το πω απλά, Νέα Ελλάδα δεν είναι οι συνιστώσεις από μεταλλαγμένους σταλινικούς. Δεν είναι οι επαγγελματίες εργατοπατέρες. Δεν είναι Νέα Ελλάδα οι συντεχνίες που λιμένονταν το δημόσιο. Δεν είναι Νέα Ελλάδα οι φανατικοί οπαδοί της δραχμής. Δεν είναι όσοι κάνουν κατάληψη στα δημόσια κτίρια Νέα Ελλάδα. Δεν είναι εκείνοι οι οποίοι θεωρούν την Ευρώπη δύναμη υπεριαλιστική. Δεν είναι όσοι προσπαθούν κάθε τόσο να μειώνουν την αξία μας στην Ευρώπη και να μας θέλουν να βγούμε και από το ΝΑΤΟ. Όλοι αυτοί είναι ό,τι πιο παλιό, ό,τι πιο ξεπερασμένο υπάρχει. Και ακόμα Νέα Ελλάδα δεν είναι αυτοί που θέλουν να πλημμυρίσει η χώρα με λαθρομετανάστες. Δεν είναι όσοι συντηρούν την ανομία στους πανεπιστημιακούς χώρους. Δεν είναι Ελλάδα Νέα αυτοί οι οποίοι χαϊδεύουν τους κουκουλοφόρους και όσους υπερασπίζονται τρομοκράτες. Δεν είναι όσοι υπονομεύουν μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει παντού αλλού στον κόσμο. Και βέβαια σίγουρα δεν είναι Νέα Ελλάδα και είναι οι οποίοι δίνουν μάχη εναντίον των επενδύσεων. Μα από πού τότε τα νέα αυτά τα παιδιά θα βρούνε δουλειά? Αυτοί δεν είναι Νέα Ελλάδα, ανήκουν στο χθες, στο βαθύ χθες, στην εποχή των παγετώνων και των δεινοσαύρων. Γιατί πράγματι φτάσαμε στο σημείο να απειλούν ακόμα και επενδύσεις και επενδυτές. Ο κύριος Τσίπρας είναι εναντίον της αξιοποίησης του ελληνικού και του αστέρα. Ίσως η μεγαλύτερη επένδυση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ο κύριος Δρίτσας είναι εναντίον της Κόσκο στον Πειραιά. Ένα σημείο που πραγματικά αυτή τη στιγμή σφίζει από δουλειές και από ανάπτυξη. Η κυρία Δούρου άκουσα ότι είναι εναντίον των ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα και τόσο άλλα. Να μην λέω συγκεκριμένα ονόματα και παρεξηγούμε κιόλας. Αλλά η Νέα Ελλάδα ξεκίνησε και παραμερίζει όλα αυτά τα απολυθώματα από το χθες. Κάναμε τα μεγάλα και τα δύσκολα. Βγάζουμε τη χώρα από την κρίση. Και τώρα βάζουμε το πρόγραμμα, την ατζέντα για το αύριο. Και όλοι σιγά σιγά, ακόμα και εκείνοι που είναι κολλημένοι στο χθες, αναγκάζονται πλέον να μιλάνε για το αύριο. Αλλά δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη μιζέρια της κρίσης, ούτε από τις παλαιολιθικές τους αιμονές. Επειδή 2 χρόνια τώρα σας θυμίζω, κάθε μέρα, κάθε στιγμή κατήγγυλαν τα πάντα. Σκόρπαγαν μιζέρια, μηνύματα διαίρεσης, διχασμού. Έκαναν το κάθε τι για να εμποδίσουν την έξοδο της χώρας από την κρίση και από τα μνημόνια. Γιατί ξέραν ότι χωρίς κρίση και χωρίς μνημόνια αυτοί δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης. Γεννήθηκαν μέσα από την κρίση και ξέρουν ότι θα εξαφανιστούν όταν ξεπεραστεί η κρίση. Και η κρίση ξεκίνησε να ξεπερνιέται οριστικά για την Ελλάδα μας. Και αυτό κάνουν. Κάνουν ό,τι μπορούν για να μας ξαναρίξουν στην κρίση. Συνεχώς καλλιεργούν την αστάθεια. Γιατί μόνο με αστάθεια και μιζέρια μπορούν να επιζήσουν. Θέλω να το θυμάστε καλά. Το τέλμα, αυτό από το οποίο η Ελλάδα ξεκολλάει, αυτό το τέλμα είναι η αστάθεια που πρέπει όλοι μαζί να ξεπεράσουμε για να προχωρήσουμε στη Νέα Ελλάδα. Και για να δείτε πόσο υπομονή κάνω και πόσο είμαστε υποχρεωμένοι συνεχώς να κρατάμε σε αυτή την κυβέρνηση την ψυχραιμία μας. Ακούστε και τη νέα ρουκέτα που έριξε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο επικεφαλής του στο Ευρωψηφοδέλτιο μας αποκάλυψε ότι έχουν σκοπό, λέει, να κάνουν αναγκαστικό εσωτερικό δανεισμό.
για εισοδήματα πέρα από ένα όριο. Προσέξτε, αν αυτό το πίστευε ο κόσμος, αν το πίστευε, θα είχαμε αυτόματη φυγή καταθέσεων από τις τράπεζες. Αλλά ευτυχώς που ο κόσμος αυτές τις θεωρίες από αυτούς τους ανθρώπους δεν τις παίρνει στα σοβαρά. Και αντίθετα γνωρίζει ότι υπάρχει μία παράταξη της σοβαρότητας, της σταθερότητας και της ευθύνης που είναι η Νέα Δημοκρατία και δεν θα αφήσει την Ελλάδα να επιστρέψει στην καταιγίδα της κρίσης. Αυτή τη δύναμη που μας δίνουν τα νέα τα παιδιά, τους λέμε εκείνους να μείνουν στην αστάθεια, στη μιζέρια. Εμείς προχωράμε σταθερά βήματα μπροστά. Δέστε εδώ στην Πελοπόννησο πόσες μεγάλες ευκαιρίες έχουμε, πόσες μοναδικές, όχι μόνο φυσικές ομορφιές, πόσες καλλιέργειες που έχουμε δυνατότητες να κατακτήσουν παντού, όπως ξεκίνησαν ήδη τις διεθνείς αγορές, όλα τα προϊόντα του ελαιόδεντρου, τα κρασιά, τα φρούτα, τα οποροκυπευτικά, τα θερμοκήπια, τα σκεπαστά, οι τουριστικές υποδομές που τώρα πια γίνονται αληθινά πρωτοποριακές, τα μνημεία μας που άνοιξαν επιτέλους για να υποδεχθούν τον ξένο τον τουρίστα. Η επόμενη γενιά της τουριστικής ανάπτυξης για την Ελλάδα έχει ήδη αρχίσει εδώ από την Πελοπόννησο. Και ύστερα οι καινούργιες υποδομές που δημιουργούνται και θα αλλάξουν τη μοίρα και τις δυνατότητες αυτού του ευλογημένου τόπου. Διευρωπαϊκός άξονας Κόρινθος, Τρίπολη, Καλαμάτα τελείωσε πάνω από 90%. Η τελευταία γέφυρα στη Τζακώνα αλλά και το τμήμα Μεγαλόπολης Σπάρτη τελειώνει τους επόμενους μήνες. Η παράκαμψη της Καλαμάτας με τις αξεπέραστες δυσκολίες τόσα χρόνια. Η παράκαμψη της Καλαμάτας επιτέλους ολοκληρώνεται το 2014. Μέσα από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και μέσα από τα τομεακά που λέμε προγράμματα των Υπουργείων, σήμερα είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια που ξεπερνά σε προϋπολογισμό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα έργων υποδομής που έγινε ποτέ εδώ στην Πελοπόννησο. Μιλάω για μεγάλους άξονες περιφερειακού επίπεδου, όπως η Τρίπολη Άστρος, Ναύπλιο Επίδαυρος, Τρίπολη Σπάρτη Γήθιο Αρεόπολη, οι δύο άξονες της Μεσσηνίας, ο Δυτικός Φιλιατρά Πύλος αλλά και ο Ανατολικός Ριζόμυλο Κορώνη, είναι όλοι τους σε εξέλιξη και θα έχουν ολοκληρωθεί τελείως μέχρι το 2016. Και ακόμα προτεραιότητές μας είναι να ξεμπλοκάρουν και τα μεγάλα ζητούμενα στις υποδομές της Πελοποννήσου, όπως είναι η κατασκευή του ανατολικού παραλιακού άξονα της Πελοποννήσου. Καλαμάτα, Αρεόπολη, Γήθιο, Μονεμβασιά, Κυπαρίσι, Λεωνίδιο, Άστρος, Ναύπλιο, Επίδαυρο, Κόρινθος, που είναι και ο κεντρικός μας στόχος για την επόμενη περίοδο. Η ολοκλήρωση της Ιωνίας Οδού Καλό Νερό Τσακώνα και Πάτρα Πύργος εντάχθηκαν ήδη στο καινούριο ΕΣΠΑ, όπως επίσης και η σύνδεση της Ολυμπίας Οδού με την Τρίπολη μέσω Λαγκαδίων, που επίσης θα προχωρήσει παρά τις δυσκολίες, ιδιαίτερα για τα ζητήματα τα περιβαλλοντολογικά. Είναι αυτά προτεραιότητες και δικές μας και του σημερινού Περιφερειάρχη του Πέτρου του Τατούλη. Δεν ήμασταν μαζί. Αλλά τον είδα το πόσο βαθιά και με σύστημα πίστεψε
στην περιφερειακή ανάπτυξη και το απέδειξε. Και αυτά τα δύσκολα χρόνια στήριξε την ανάπτυξη. Γι' αυτό και εμείς τον στηρίζουμε. Και από εδώ και μπρος, σε μια Ελλάδα που αναπτύσσεται πλέον, θα κάνει πολύ περισσότερα. Όπως επίσης να υπογραμμίσω το πολύ σημαντικό έργο του Δημάρχου, του Γιάννη του Σμυρνιώτη, που πέτυχε και με το όραμά του για την ανάπτυξη της Τρίπολης και με την ανάδειξη όλων των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων. Είμαστε στο πλάι του Γιάννη. Φίλες και φίλοι, παράταξή μας η Νέα Δημοκρατία, που θεμελίωσε τη δημοκρατία στην Ελλάδα το 1974, που έβαλε την Ελλάδα μέσα στην οικογένεια της Ευρώπης το 1981, τώρα ανοίγει και το δρόμο που βγάζει τη χώρα από το τέλμα στο οποίο είχε κολλήσει επί δεκαετίες. Η παράταξή μας όμως έχει και μια άλλη ιστορική παρακαταθήκη. Στις δύσκολες στιγμές, το ξέρετε, ένωνε τους Έλληνες. Αλλά ενώνω τους Έλληνες σημαίνει ότι πρέπει να είμαι και αυστηρός απέναντι σε εκείνους που ακόμα προσπαθούν να διχάσουν, να διαιρέσουν τον ελληνικό λαό. Δεν παίρνω βέβαια στα σοβαρά όσους ακόμα μιλάνε για κρεμάλες και για ειδικά δικαστήρια. Αλλά παίρνω στα σοβαρά την ενότητα που οικοδομούμε και τέτοια κηρύγματα μίσους δεν τα ανέχομαι και κανείς σας δεν μπορεί να τα ανεχθεί. Για να το καταλάβουν μια για πάντα, πέρα και πάνω από κόμματα, πέρα και πάνω από κόμματα, για τον ενωμένο ελληνικό λαό, αυτά τα γκρίζα, τα θλιβερά, τα ξεπερασμένα, αυτές οι νοοτροπίες οι αρρωστημένες έχουν πια τελειώσει για πάντα. Ας πάρουν οι πάντες αυτό το μήνυμα. Από εδώ, από την Τρίπολη, του αγώνα της ελευθερίας των Ελλήνων. Η Νέα Ελλάδα που θα αφήσουμε σε αυτά τα νέα τα παιδιά γίνεται για όλους τους Έλληνες. Αφορά όλους τους Έλληνες. Χρειάζεται η Νέα Ελλάδα όλους τους Έλληνες. Όλους χωρίς εξαίρεση. Αλλά για να την οικοδομήσουμε πρέπει να ξεπεράσουμε τα παλιά, τα φθαρμένα, τα χρεοκοπημένα. Και τώρα είναι η ώρα της ευθύνης για όλους. Προσέξτε, εχθρός μας είναι η χαλαρότητα. Εχθρός μας είναι το «δε βαριέσαι». Ευθύνη μας είναι να στηρίξουμε τη σημερινή πορεία για τη Νέα Ελλάδα που γεννιέται. Και αυτά τα παιδιά είναι η Νέα Ελλάδα. Και εσείς είστε υπερήφανοι για αυτή τη Νέα Ελλάδα που θα έχουμε αύριο το δικαίωμα να τους δούμε να προοδεύουν και να πετυχαίνουν στη ζωή τους. Μιλάμε... Γι' αυτό το λόγο πρέπει να τιμήσουμε τα δικά σας τα όνειρα των γονιών και να δώσουμε το διαβατήριο της ελπίδας σε αυτά τα νέα τα παιδιά για να μπορούν πραγματικά να δουν ότι μπορεί με την ευθύνη, μπορεί εκείνοι να κρατήσουν ψηλά τη σημαία της αλλαγής στην Ελλάδα, τη σημαία της μεταρρύθμισης της μεγάλης που θα φέρει την πρόοδο που όλοι προσδοκούν. Θα δώσουμε τη δύναμη για αυτές τις φιλοδοξίες των παιδιών. Δώστε μας λοιπόν τη δύναμη να βάλουμε οριστικά στο περιθώριο τους εκπροσώπους του χθες, όλους εκείνους που θέλουν να κρατήσουν την Ελλάδα σε αυτό το τέλμα. Γι' αυτό σας λέω, κάθε ψήφος σας μετράει, κάθε ψήφος σας βοηθάει το καινούριο να νικήσει το παλιό, κάθε ψήφος σας φέρνει το αύριο πιο κοντά. Στηρίξτε λοιπόν τις επιλογές αυτής της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης παντού. Δώστε τη μάχη
όπως ξέρετε εσείς να τη δίνετε. Και την πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη. Η αδράνεια, η χαλαρότητα δεν είναι για εκείνους που φέρνουν το αύριο. Κάνω αυτή την κουβέντα εδώ που με ξέρετε και σας ξέρω τόσο καλά. Βάλτε την υπογραφή σας στην ιστορία που φτιάχνουμε όλοι μαζί οι Έλληνες. Βάλτε την υπογραφή σας σε αυτή την ιστορία. Δώστε μας τη δύναμη να κάνουμε τη νέα Ελλάδα πραγματικότητα. Αυτή εδώ η συγκέντρωση. Αυτή εδώ η συγκέντρωση στην καρδιά εδώ της Πελοποννήσου είναι το προμήνυμα της νίκης σε όλη τη χώρα. Είναι το μήνυμα που στείλατε εσείς απόψε σε όλον τον ελληνικό λαό από εδώ και από τώρα και στις επόμενες δύο εβδομάδες. Αυτό το μήνυμα της νίκης για την παράταξή μας θα σαρώσει όλη τη χώρα. Μήνυμα νίκης λοιπόν απόψε. Ευχαριστώ από καρδιάς για τον αγώνα σας. Ευχαριστώ για την υποδοχή σας. Καλό κουράγιο. Καλό αγώνα. Να είστε καλά όλοι.